Νέες καθυστερήσει σημειώνονται στο σίρελ τη Δημοπράτηση τη Ανατολική Περιφερειακή Οδού Αλεξανδρούπολη η υλοποίηση της οποίας θα μπορούσε να δώσει νέα πνοή στο λιμάνι και να προσφέρει σημαντικές λύσεις στο γενικότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα της πόλης, όπως υπογραμμίζει η ρεπορτάζ εφημερίδας Γνώμη, το οποίο υπογράφει η κική υπηρό Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τη αρχές Μαρτίου του 2020, ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμανλής από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης δήλωνε πως μέσα στο πρώτο εξάμεινο του 2020 το έργο της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού θα είναι έτοιμο προς δημοπράτη. Είχε πει μάλιστα ότι το έργο θα προχωρήσει με το ειδικό καθεστώ των απαλωτριώσεων, έτσι ώστε να προχωρήσουν από το Υπουργικό Συμβούλιο ω έργο εθνική σημασία. Ακολούθησε ένα χρονικό διάστημα λίγων μηνών, κατά το οποίο το Υπουργείο με τη Συνδρομή Τεχνικών Συμβούλων προέβη στην επικυροποίηση και συμπλήρωση των απαιτούμενων μελετών και τευχών δημοπράτηση, καθώ και τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ορίμανση για τη δημοπράτηση. Ωστόσο, το νέο εμπόδιο αφορά στο πολύ κρίσιμο δικαστικό κομμάτι του έργου, σχετικά με τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις μια σειρά ιδιοκτησιών ιδιωτών με συνολική έκταση περίπου 98.000 τετραγωνικών μέτρων από τις οποίες διέρχεται η οδός. Όπως αναφέρεται στο ρεπορτάζ, η ειδική αίτηση του ελληνικού δημοσίου με την οποία ζητείται η παροχή άδεια στα αρμόδια για την υλοποίηση του έργου όργανα προκειμένου να πραγματοποιήσουν εργασίες στις παραπάνω αναγκαστικά και βασινόμου νόμου απαλατριωμένες ιδιοκτησίες και στη συνέχεια να δοθούν οι αποζημιώσεις στους ιδιοκτήτες κατατέθηκε στο εφετείο Θράκη στην Κομοτινή και είχε προγραμματιστεί να εκδικαστεί στις 19 Φεβρουαρίου του 2021. Ωστόσο, υπήρξε αναβολή ενώ σύμφωνα με τον πρόεδρο του οργανισμού λιμένος Αλεξανδρούπολης Κωνσταντινό Χατζημιχαήλ, ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η νέα ημερομηνία για την εκδίκαση της υπόθεσης.